δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του Εμμανουέλ Μακρόν για την παρουσία ανδρών της Ισραηλινής ασφάλειας στην Βασιλική της Αγίας Άννας στην Ιερουσαλήμ. Η συγκεκριμένη εκκλησία στα τείχη της παλιάς πόλης έγινε δώρο από τους Οθωμανούς στον Γάλλο αυτοκράτορα Ναπολέοντα τον Τρίτο το 1856. Το Παρίσι θεωρεί πρόκληση την είσοδο σε αυτόν της Ισραηλινής αστυνομίας και ο Μακρόν ζήτησε οι άνδρες που τον συνόδευσαν στην βόλτα του στην παλιά πόλη να αποχωρήσουν. Όλοι ξέρετε τους κανόνες. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνετε μπροστά μου. Βγείτε έξω. Με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε τους κανόνες. Κανείς δεν πρέπει να προκαλεί κανέναν. Εντάξει, είχαμε μια υπέροχη βόλτα, κάνατε εξαιρετική δουλειά, το εκτιμώ, αλλά σας παρακαλώ, σεβαστείτε τους κανόνες που εφαρμόζονται εδώ και αιώνες. Δεν θα αλλάξουν με εμένα. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τους κανόνες. Το επεισόδιο θύμισε σε πολλούς ένα αντίστοιχο κατά την επίσκεψη στην ίδια εκκλησία το 1996 του Ζακ Σιράκ. Ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας είχε χάσει εντελώς την υπομονή του με μέλη των Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, με κουράσατε, τι θέλετε, να πάρω το αεροπλάνο μου και να γυρίσω πίσω στη Γαλλία, αυτό θέλετε. Αφήστε τους, δεν αποτελούν κίνδυνο, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι μέθοδος αυτή, είναι πρόκληση. Μιλώντας μετά το επεισόδιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως το περιστατικό έληξε ευχάριστα και έδωσε τα χέρια με τους αξιωματικούς των Ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας. Η Ισραηλινή κυβέρνηση αλλά και η Ισραηλινή αστυνομία, αν και ρωτήθηκαν, δεν έκαναν κανένα σχόλιο.